Το καθιερωμένο διήμερο αφιέρωμα στη νεολαία πραγματοποιεί την Κυριακή και τη Δευτέρα ο Φιλοπρόοδος Σύλλογος Κοζάνης με δύο πολύ όμορφες εκδηλώσεις. Την Κυριακή στις 9.30 στο στέκι του Συλλόγου το ροκ συγκρότημα Κίτρινα Ποδήλατα θα παρουσιάσει τις μουσικές του που έχουν μαγεύσει και παλαιότερα το κοινό του Φιλοπρόοδου με δύο κιθάρες και ένα ακουστικό πρόγραμμα. Ο Φιλοπρόοδος Σύλλογος Κοζάνης έχει καθιερώσει εδώ και χρόνια στο τέλος του Γενάρη, αρχές Φλεβάρη, να πραγματοποιεί την εκδήλωση που είναι αφιερωμένη στην νεολαία μας. Συνεχίζει λοιπόν την θεσμική του κάθε χρόνου αφιέρωση στην νεολαία και αυτή τη φορά έχουμε να τις προσφέρουμε, να τις προτείνουμε ένα πολύ ενδιαφέρον διήμερο που αναφέρεται και σε μουσική εκδήλωση και σε προβολή κινηματογραφική. Το διήμερο ξεκινάει την Κυριακή το βράδυ στις 9.30 στο στέκι του Συλλόγου. Καλεσμένοι μας δύο εξαιρετικοί καλλιτέχνες που ακούν στο όνομα Κίτρινα Ποδήλατα, μια πολύ καλή και θετική και ανωδική πορεία στα σύγχρονα ροκ μουσικά σχήματα της μουσικής σκηνής της χώρας. Έχουν έρθει και πριν από 3-4 χρόνια και μας έκαναν μια πολύ ωραία βραδιά για όσους νεολαίους θυμούνται στην αυλή του στεκιού. Παράλληλα, τη Δευτέρα στις 10 η ώρα το βράδυ στον κινηματογράφο Ολύμπιος στην Πάνω αίθουσα θα γίνει η κινηματογραφική προβολή του έργου του Ηλία Καζάν με τίτλο «Πυρετός στο αίμα» παραγωγής του 1961, το οποίο αναφέρεται στη νεολαία και τα προβλήματά της. Και βέβαια την Δευτέρα καλούμε και τους νεολαίους αλλά και τους μεγαλύτερους, συνεχίζοντας τις κινηματογραφικές προβολές που κάνουμε για το 2015, με μια πολύ ενδιαφέρουσα ταινία, στις 10 το βράδυ στην Πάνω αίθουσα του Ολύμπιον, «Πυρετός στο αίμα», είναι ο τίτλος της ταινίας, είναι του Ηλία Καζάν, παραγωγής του 1961, με Warren Beatty και την Natalie Wood. Μια εξαιρετική ταινία που έχει το θέμα της αναφέρεται στην νεολαία και τα προβλήματά της.